Διεθνή σταυροφορία για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού αποφάσισαν σήμερα οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Κύπρου που συνεδρίασαν το απόγευμα. Επικεφαλής των αντιπροσωπείων ήταν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος Κυπριανού. Πριν όμως δούμε τις δηλώσεις που έκαναν και το σχετικό ρεπορτάζ, να παρακολουθήσουμε τις επαφές που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υφυπουργός των Εξωτερικών Έντουαρντ Ντερβίνσκι. Ολόκληρο λοιπόν το φάσμα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζήτησε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Υφυπουργό. Ο κ. Ντερβίνσκι συναντήθηκε επίσης σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Καψή. Οι Ελληνοαμερικανικές συνομιλίες διεξήχθησαν σε θετικό και φιλικό κλίμα. Ο κ. Ντερβίνσκι επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό στο Καστρί στις 11 το πρωί, συνοδευόμενος από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα Ρόμπερτ Κίλι. Η συνάντηση Παπανδρέου Ντερβίνσκι κράτησε μία ώρα και σε αυτήν ήταν παρόν ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Χρήστος Μαχαιρίτσας. Ο Αμερικανός επίσημος χαρακτήρισε πρακτική, επικοδομητική και χρήσιμη τη συνομιλία που είχε με τον Πρωθυπουργό για τις καλές και συνεχώς βελτιούμενες Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Ο κ. Παπανδρέου, σε συζήτησή του με τους πολιτικούς συντάκτες αμέσως μετά τη συνάντηση, είπε ότι η συνομιλία με τον κ. Ντερβίνσκι κάλυψε όχι μόνο τα διμερή θέματα, αλλά και τα προβλήματα της περιοχής, όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ. Είπε επίσης ότι για το θέμα των βάσεων επανέλαβε στον Αμερικανό επίσημο αυτό που έχει πει και στη Βουλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι ευχαριστημένη με την υπάρχουσα συμφωνία, αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν νέα διαπραγμάτευση, θα πρέπει να το ζητήσουν επίσημα. Το μεσημέρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι το θέμα των βάσεων θα συζητηθεί από τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, κ. Παπούλια και Σούλτς, κατά τη συνάντησή τους στο Ρέικιαβικ. Νωρίς το πρωί, ο κ. Ντερβίνσκι συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και ειδικότερα θέματα. Συζητήθηκε συγκεκριμένα η διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η μείωση των επιτοκίων για δάνεια που χορηγήθηκαν στο παρελθόν από τις αμερικανικές εξαγωγικές πιστώσεις, καθώς και η διάθεση στην Ελλάδα αμερικανικού αμυντικού υλικού. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Καψή. Ο κ. Ντερβίνσκι παρακάθισε κατόπιν σε επίσημο πρόγευμα που παρέθεσε ο κ. Καψής. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση που κράτησε μία ώρα, έγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων και συζητήθηκαν το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέρος, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αθανάσιος Τσαλδάρης και ο Αμερικανός πρεσβευτής Ρόμπερτ Κίλι. Να δούμε τώρα το Κυπριακό. Διεθνή σταυροφορία για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη των αντιπροσωπιών Ελλάδας-Κύπρου που άρχισε στις 8 παρατέταρτο στο Μέγαρο Μαξίμου και συνεχίζεται ακόμη. Σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού, που ηγούνται των αντιπροσωπιών, τόνισαν ότι τα μεγάλα θέματα που κρίνουν τη λύση του Κυπριακού είναι η αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής από την Κύπρο και η αναχώρηση των επίκων. Πρόσθεσαν επίσης ότι κερδίθηκε έδαφος στο διεθνή χώρο και χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σημαντικό βήμα την πρόσφατη μονογράφηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΟΚ Κύπρου. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Κυπριανού δήλωσαν. Όπως γνωρίζετε, οι διαβουλεύσεις τις οποίες έχουν οι δύο αντιπροσωπείες εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο επαφών, διαβουλεύσεων και συνεργασίας των δύο κυβερνήσεων. Και επομένως, για νέες εξελίξεις, εάν δεν υπήρχαν, η ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του Κυπριακού θα ήταν επιβεβλημένη. Αλλά έχουν υπάρξει νέες εξελίξεις. Και ο πρόεδρος Κυπριανού θα αναφερθεί σε αυτές πιο λεπτομερώς.
Εγώ θέλω να επισημάνω ένα σημαντικότατο γεγονός, την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Κύπρου-ΕΟΚ. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και έτσι το εκτιμά και ο Πρόεδρος Κυπριακού. Θα ήθελα ταυτόχρονα να τονίσω ότι υπάρχουν δύο εξελίξεις τις οποίες οφείλω να αναφερθώ και είναι από τη μία η σημαντική ποσοτική και ποιοτική αύξηση των δυνάμεων κατοχής, τουρκικών δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο. Και ταυτόχρονα ο μέγας και αυξανόμενος αριθμός επίκων. Επομένως, σιγά σιγά μεν, αλλά σαφώς, αυξάνονται τόσο οι έπικοι όσο και οι μαχητική δύναμη της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο. Θέλω επίσης να τονίσω ότι οι θέσεις τις οποίες εκφράζουν οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απόλυτα οι ίδιες στην πορεία του Κυπριακού. Για μας τα μεγάλα θέματα από τα οποία κρίνεται η λύση του Κυπριακού είναι πρώτον η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Δεύτερο, η αναχώρηση και επιστροφή των επίκων. Και τρίτο, είναι ασφαλώς πιστεύω επίσης οι συμφωνίες οι οποίες μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών θα καθορίσουν τις εγγυήτριες δυνάμεις. Εκείνο που πιστεύω γίνεται κάθε μέρα πιο σαφές είναι ότι η επιμονή και αιμονή σε αυτές τις θέσεις μας κερδίζει πράγματι στο διεθνή χώρο. Όμως δεν πρέπει να εφησυχάσουμε και θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει συνεχιζόμενη μία σταυροφορία στον διεθνή χώρο για τη διαμόρφωση εκείνου του κλίματος που θα προωθήσει αυτό που εμείς ονομάζουμε λύση, δηλαδή μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη, κυρίαρχη, νέα Κύπρο με ελευθερίες πολιτών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια Κύπρο ελεύθερη από ξένα στρατεύματα. Και πάλι θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, κύριε Πρόεδρε, για την εδώ παρουσία σας και πάντοτε εσείς και οι συνάδελφοί σας είστε ευπρόσδεκτοι να μας επισκέπτεστε όπως και εμείς επιθυμούμε να σας επισκεπτόμαστε και να συμβάλλουμε στον όντο του δυνατού στη λύση του πρώτου αυτού σε μέγεθος και σημασία για τον ελληνισμό προβλήματος. Ευχαριστώ θερμά για τα όσα είπατε. Η κατανόηση που πάντα επιδεικνύεται, η συνεχής παρακολούθηση στενή από μέρους σας των εξελίξεων του Κυπριακού, που αποδεικνύει το αδιάψωτο ενδιαφέρον. Για όλα αυτά είμαι θα ευγνώμονες και όπως βέβαια για την πολύμορφη συμπαράσταση και γενικά τη συμπαράταξη, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει Κυπριακός αγώνας. Είναι σωστό αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Και εγώ θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στο θέμα της συμφωνίας που επήλθε για την τελωνιακή ένωση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συμφωνία οικονομικού και εμπορικού περιεχομένου. Αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα αποδειχθεί ότι ενέχει ιδιάζουσα θετική πολιτική σημασία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την αποφασιστική σημασία συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθεια αυτή και στην επίτευξη της συμφωνίας.
πράγματι η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτης. Και είναι ένα ιστορικό γεγονός για την Κύπρο. Ίσως το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Μετά υπήρξε η νέα έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης από μέρους των δύο αντιπροσωπιών. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι επιμένουμε στις θέσεις μας. Δηλαδή, επιμένουμε στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει και που είναι η αποχώρηση των τοπικών στρατευμάτων και των επίκων, οι διεθνείς εγγύησεις, οι βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς την ικανοποιητική ρύθμιση αυτών των θεμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Μερικοί διαρωτώνται γιατί επιμένουμε σε αυτές τις προτεραιότητες. Πρώτα-πρώτα επιμένουμε γιατί είναι η ουσία του Κυπριακού προβλήματος. Και είναι σφάλμα που γίνεται από μέρους ορισμένων να υποβαθμίζεται αυτή η διεθνής διάσταση του Κυπριακού και να καταβάλλεται μια προσπάθεια να εμφανίζεται το Κυπριακό σαν μια διακοινωτική διαφορά. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τις δύο κοινότητες. Αλλά οι βασικές πτυχές του Κυπριακού είναι αυτές που έχουμε αναφέρει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ. Μετά υπάρχει και εμπειρία των 13 χρόνων που πέρασε. Διάφορες πρωτοβουλίες, ενδοκυπριακή διάλογη με κατάληξη του αδιέξοδο πάνω στις άλλες πτυχές. Δεν χρειάζονται διάλογοι για άλλα 13 χρόνια πάνω στα ίδια θέματα. Για να ανοίξει ο δρόμος, για να δούμε αν μπορούμε να πάμε σε μια λύση του Κυπριακού ή αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα βασικά θέματα, αυτά που λέμε εμείς ότι είναι προτεραιότητες, και επαναλαμβάνω ότι επιμένουμε ότι είναι προτεραιότητες και κακώς χαρακτηρίζονται από μερικούς σαν όροι. Δεν είναι όροι, είναι προτεραιότητες. Είναι βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ουσία του Κυπριακού προβλήματος. Θα γίνει στις 12 Ιουνίου η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης. Στις 17 Ιουνίου θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιακώβου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Βιέννη για να συζητηθούν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη δική του αποστολή καλών υπηρεσιών, όπως και με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην έκθεσή του, όπως είναι το θέμα της αυξήσεως των κατοχικών στρατευμάτων και της ποιοτικής ενίσχυσης των κατοχικών στρατευμάτων, της αυξήσεως του αριθμού των επίκων. Βέβαια, κάνει η αναφορά στην έκθεση του Γενικού Γραμματέας και καλεί την Τουρκία να ελαττώσει τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν είναι αρκετό, δεν λύεται το Κυπριακό όπλος με την ελάττωση. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεως με τον Γενικό Γραμματέα. Πιστεύομαι ότι πάνω σε αυτό το θέμα ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να πάρει πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αποχώρηση των στρατευμάτων και των επίκων. Ειδικό είναι το θέμα της Αμοχώσου. Και υπάρχουν και άλλα επιμέρους θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Επίσης, ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις που έχουν σχέση με την προσεκτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε αποφασίσει να γίνει συζήτηση του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει γίνει συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τα 5 τελευταία χρόνια, γιατί αναβάλλεται διαρκώς εξαιτίας διαφόρων πρωτοβουλειών και άλλων κινήσεων. Εδώ που έχουμε φτάσει, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για μια νέα πλήρη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και για σκοπούς ενημερώσεως των Ηνωμένων Εθνών, όλων των μελών, επί των όσων έχουν μεσολαβήσει στα 5 αυτά χρόνια, αλλά και για να ξαναθέσουμε τις προτεραιότητες και τα θέματα μας και να ζητήσουμε επίσης και ορισμένα άλλα συγκεκριμένα πράγματα, επί των οποίων ακόμη συνεχίζεται η ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να πω ότι επίσης επιμένουμε στη θέση ότι είναι αναγκαία η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Οι εξηγήσεις που δίδει ο Γενικός Γραμματέας ότι
υπάρχουν δεν είναι εφικτοί, δεν είναι ικανοποιητικές. Εκείνο που θα θέλαμε από τον Γενικό Γραμματέα είναι να υιοθετήσει την άποψη ο ίδιος και να προσπαθήσει να την προωθήσει. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα που μας απασχόλησαν στη σύσκεψη. Βέβαια, εντάσσεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα πλαίσια μιας στενής, συστηματικής, αρμονικής συνεργασίας που υπάρχει, απόλυτα αρμονικής, και θα συνεχιστεί αυτή η τακτική επαφή και η διαπίστωση ότι υπάρχει κάποια καλύτερη κατανόηση, μεγαλύτερη κατανόηση των θέσεών μας, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Η επιμονή μας και η αιμονή μας στις προτεραιότητες διευκόλυναν αρκετούς να αντελευθούν καλύτερα τις θέσεις μας και γιατί επιμένουμε σε αυτές τις προτεραιότητες. Χρειάζεται όμως αυτή η διεθνή σταυροφορία, την οποία έχουμε ήδη αποφασίσει και την οποία συντονίζομαι και με την οποία θα προχωρήσω. Το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, κατά τη συνάντηση που κράτησε μία ώρα, συζητήθηκε το κυπριακό πρόβλημα στη σημερινή του φάση, μετά την πρόσφατη σχετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξής του. Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Κυπριανού δέχτηκε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο και ενημέρωσε για την πορεία του εθνικού θέματος της Κύπρου. Ο Κύπριος πρόεδρος ενημέρωσε επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις του θέματος τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστή Στεφανόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χαρίλαο Φλωράκη, και το γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς, Λεωνίδα Κύρκο. Ο κύριος Κυπριανού είχε σήμερα και μία εκτός προγράμματος συνάντηση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Έντουαρτ Ντερβίνσκι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, ζήτησε να συναντηθεί με τον κύριο Κυπριανού. Η συνάντηση, που έγινε στις 5.30, αφορούσε φυσικά το κυπριακό και τις εξελίξεις του. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, εγκαινίασαν στις 6.30 το απόγευμα στο Κουλουνάκι, το σπίτι της Κύπρου. Στόχος της λειτουργίας του πολιτιστικού αυτού κέντρου της Κυπριακής Πρεσβείας είναι να προβάλλει τους ακατάλληλους εθνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς της Κύπρου με την Ελλάδα, φιλοξενώντας κυπριακές, ελλαδικές και διεθνείς εκδηλώσεις. Στα εγγένεια παρέχει πολλοίς κόσμος, καθώς και πολλές προσωπικότητες του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της Κύπρου και της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς και ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράταξη προς την Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος Κυπριανού προς τον Πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ακόμη ο πρέσβης Δήμος Χατζημίτης, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Ανδρέας Χριστοφίδης. Δεν θα γίνουν άλλες αυξήσεις των τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων. Αυτό αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή σύσκεψη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που έγινε στο Καστρί, είπε την Προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός προτίθηκε για τη σύσκεψη αυτή και ειδικότερα για το αν τερματίζεται η πολιτική της σταθεροποίησης του 1987, είπε ότι η σταθεροποίηση πέραν του 1987 δεν μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο, παρότι πρόσθεσε ενδιαφέρει και με την έννοια αυτή σε καμιά χώρα, ούτε φυσικά και στη δική μας, τερματίζεται. Η εισοδηματική πολιτική, είπε ο Πρωθυπουργός, θα αρχίσει να επιστρέφει προς το παλαιότερο καθεστώς. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για τήρηση των προϋπολογισμών τους τόσο στα Υπουργεία.